Στους πανελλήνιους σχολικούς αγώνες για το πρωτάθλημα συμμετείχε ο Παλαιστικός Σύλλογος Κένταυρος Ορεστιάδας και ο Αθανάσιος Κουμανούδης κατέκτησε την τρίτη θέση στην Ελευθέρα Πάλι. Οι αγώνες των συλλόγων διεξήχθησαν στη Λάρισα, όπου πήραν μέρος 200 αθλητές και αθλήτριες γεννημένοι από το 1999 έως το 2001. Συμμετείχα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σχολικών της Πάλης, στα 74 κιλά, του πρώτου Γιάννη Ορεστιάδας. Πήρα την τρίτη θέση στα 15 παιδιά και ευχαριστώ τον προπονητή μου που με ακολούθησε σε αυτούς τους αγώνες. Οι παλαιστικοί αγώνες διεξήχθησαν στις κατηγορίες Ελευθέρας, Ελληνορωμαϊκής και Γυναικείας Πάλης. Ο αθλητής του συλλόγου μας, ο Κουμανούδης Αθανάσιος, συμμετείχε στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα που έγινε στη Λάρισα. Συμμετείχαν 27 νομοί από όλη την Ελλάδα. Γύρω στους 200 αθλητές πήραν και αθλήτριες μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στα στυλ της Ελευθέρας, Ελληνορωμαϊκής και Γυναικείας Πάλης. Οι πρώτοι τρεις αθλητές από κάθε κατηγορία παίρνουν ποσοστό, ο πρώτος 10%, ο δεύτερος 8% και ο τρίτος 7% για να το χρησιμοποιήσουν αργότερα στις πανελλαδικές εξετάσεις, όταν θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Και τα παιδιά που θα είναι στη δέσμη του ΕΝΤΕΦΑ, αυτή το ποσοστό, το 7%, ο τρίτος φερειπίν, πάει στα 20%. Εμείς συμμετείχαμε πρώτη φορά σε σχολικούς αγώνες, σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σχολικών Αγώνες και πήραμε την τρίτη θέση για πρώτη φορά. Του χρόνου θα έχουμε περισσότερα παιδιά, πιστεύω, γιατί οι αγώνες είναι για παιδιά λυκείου πρώτης, δευτέρας και τρίτης τάξης λυκείου. Ο Παλαιστικός Σύλλογος Κένταυρος θα πάρει μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παμπέδων με τρεις αθλητές. Οι αθλητές του συλλόγου μας θα συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα γίνει στη Μεσσίνη Μεσσηνία στην Καλαμάτα. Στους αγώνες Παμπέδων Α και Β, ο Σύλλογος θα συμμετέχει με τρεις αθλητές. Τον Κουμανούδη Παναγιώτη, τον Δερνεξή Τριαντάφυλλο και τον Μπακτσεβανίδη Νίκο.